διατάσσει το διοικητικό πρωτοδικείο, την κυβέρνηση και τον ΕΦΚΑ να καταβάλει τα συγκεκριμένα 150 αστυνομικοί, αυτό αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους. Έτυχε αυτή τη στιγμή να είναι με αυτές τις αποφάσεις να είχαν διεκδικήσει οι αστυνομικοί. Είπε το δικαστήριο ότι όταν καταβάλουν αναδρομικά οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, οφείλουν να τα δίνουν εντόκως, και μάλιστα ο τόκος επιδικίας 6%. Τι λένε τώρα αυτές οι τρεις αποφάσεις? Καλώς δώσατε όπως υποχρεούστε τα αναδρομικά, λόγω του ότι είχαν κερδιθεί σε Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι σχετικές αποφάσεις. Αλλά έπρεπε να δώσετε μαζί με το κεφάλαιο σε όλους ανεξαιρέτως και τους τόκους. Και αυτό το λέμε τόκο επιδικίας. Άρα λοιπόν 6% κατέτος είναι σημαντικά. Κάποιοι θα πάρουν μισά επιπλέον χρήματα, κυρία Δουλγεράκη. Αφορολόγητα, κύριε καθηγητά, διότι εδώ οι ενός συνταξιούχων φωνάζουν ότι ξέρετε, έρχεστε, στέλνουν συνεχώς επιστολές στα αρμόδια υπουργεία και λένε, μα κοιτάξτε να δείτε, εδώ έρχεστε και παίρνετε και φορολογείτε ακόμα και αυτά τα αναδρομικά τα οποία δίνετε. Πού θα πάει όμως αυτό? Το θέσαμε κι εμείς και στην εκπομπή σας προδημήνου, αλλά και με ανακοίνωση της ΕΝΙΠΕΚ, ότι όταν δίδονται αυτά τα λίγα χρήματα σε σχέση με τα πολλά που έχουν πάρει από τους συνταξίχους, δεν μπορεί η κυβέρνηση να τα διπλοφορολογεί, διότι τα αναδρομικά που έδωσε τον περασμένο Οκτώβριο, το ελεγόμενο εντεκάμινο, έχουμε μιλήσει στην εξαιρετική σας εκπομπή, αυτά λέει θα τα διπλοφορολογήσει. Θα τα φορολογήσει και ως εισόδημα με το δίχτυ, με το συντελεστή εισοδήματος, αλλά και όποιοι από τους συνταξίχους περνούν τα 12.000 εισόδημα εξ συντάξεων, αλλά γενικώς θα τα φορολογήσει και με τον ειδικό συντελεστή την εισφορά αλληλεγγύης. Άρα λοιπόν καλούμε την κυβέρνηση και μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας να τα φορολογούν. Παλιότερα οι κυβερνήσεις φορολογούσαν όλα τα αναδρομικά με ένα οριζόντιο 20%. Αυτό είναι δικαιότερο. Τώρα με το αναδρομικά και με αυτά που λέει η κυβέρνηση, τα τελευταία αναδρομικά θα τα φορολογήσει μέχρι και 50%. Δηλαδή κινδυνεύουν κάποιοι να γυρίσουν πίσω τα μισά από αυτά που εισέπραξαν, κυρία Δουμπιεράκη. Και όλα αυτά λοιπόν, για χρήματα που τους έχουν πάρει ουσιαστικά και τους έχουν πάρει ανεξέλεγκτα. Συμμερίζουμε και την αγωνία και τη μαχητικότητα των Κριτών συνταξιούχων, διότι ενημερώνομαι και είμαι σε επαφή με τα συνταξιουχικά του σωματεία. Δεν πρέπει καν να φορολογηθούν, όχι με μικρό συντελεστή, το αναδιατυπώνω, δεν πρέπει καν να φορολογηθούν σε σχέση με αυτά που οι μνημονιακές κυβερνήσεις λαιλάτισαν από τους περήφανους συνταξιούχους αλλά και από τους μισθωτούς τα 9 χρόνια των πέτρενων μνημονιακών χρόνων.